Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα βραδινά μας νέα. Ομολόγησαν τελικά οι δύο δράστες του στιγερού εγκλήματος του Αγρίνιου που απασχόλησε την κοινή γνώμη όλης της Ελλάδας τις τελευταίες μέρες. Το ίδιο θέμα σχολιάζει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας κ. Βασίλης Καρίδης. Πάμε να δούμε τις θέσεις και τις απόψεις του. Ομολόγησαν οι δράστες της ομαδικής δολοφονίας στο Αγρίνιο. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας Βασίλης Καρίδης, σχολιάζοντας, έκανε λόγο για μείωση των ανθρώπινων εντοχών στην καθημερινότητα, ενώ τόνισε ότι έχει χαθεί κάθε ίχνος κατανόησης και επικρατεί η αυτοδικία σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει στην εγκληματολογία μια έννοια που την ονομάζουμε υποκουλτούρα της βίας, δηλαδή μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι υπακούν σε ένα διαφορετικό κώδικα αξιών και προκρίνουν πολύ ευκολότερα από τους υπόλοιπους τη βία ως μέσο, κύριο μέσο επίλυσης της όποιας διαφοράς. Εκεί πηγαίνει το μυαλό μου δηλαδή. Αν συνυπολογίσουμε βεβαίως ένα τέτοιο περιστατικό, έχει προηγηθεί σίγουρα μια αρνητική αλληλεπίδραση. Επομένως, εάν κάποιος άνθρωπος είναι συμμέτοχος σε αυτό που είπα, μιας υποκουλτούρας βίας, ερμηνεύει πολύ διαφορετικά την κατάσταση, έτσι πολύ διαφορετικά ερμηνεύω εγώ ας το μια χειρονομία, ένα χαρακτηρισμό, ακόμη και προσβολή ή τη διαχειρίζομαι, από έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει σε ένα άλλο κώδικα αξιών που αυτό του φαίνεται αβάσταχτο και η αντίδρασή του μπορεί κάποιες φορές να είναι ακραία, όπως φαίνεται να συνέβη σε αυτό το πράγματι πρωτοφανές περιστατικό. Οι συνεδρίες της πρώτης μέρας της διημερίδας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα τους μετανάστες και την ένταξή τους στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε σαφές ότι οι μετανάστες προσφέρουν ποικιλοτρόπο στη χώρα όπου διαμένουν. Οι μετανάστες αλλά και η ένταξή τους στην Ελλάδα ήταν το κυρίως θέμα της διημερίδας που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμπέρασμα της οποίας είναι ότι οι μετανάστες προσφέρουν έργο στη χώρα. Οι λόγοι είναι δημογραφικοί ενώ αφορούν και ένα σημαντικό αγκάθι της ελληνικής κοινωνίας που είναι το ασφαλιστικό ζήτημα. Το θέμα αυτό σχολίασε ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Δανιήλες Δράς. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη γενικότερα και η Ελλάδα χρειάζονται τους μετανάστες. Είτε λόγω δημογραφικού, είτε λόγω ασφαλιστικού, είτε λόγω οικονομικών διαφόρων θεμάτων, είναι γνωστό πλέον ότι οι μετανάστες είναι χρήσιμοι. Από την άλλη πλευρά, αυτό δίνει δυνατότητα και στους ίδιους μετανάστες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χώρα τους, γι' αυτό κι άλλωστε μεταναστεύουν, γιατί όπως ξέρετε, κανένας δεν φεύγει από τη χώρα του αν δεν έχει πραγματικά πρόβλημα, έτσι κανένας δεν αφήνει το σπίτι του να φύγει, γι' αυτό το βλέπουμε και από τη χώρα μας. Ενώ πριν από μερικές δεκαετίες φεύγαμε μετανάστες και πηγαίναμε αλλού να δουλέψουμε, τώρα δεν φεύγει κανένας. Διότι υπάρχουν προϋποθέσεις να ζήσουμε πολύ καλά στη χώρα μας. Και δεν χρειάζεται να πάμε ούτε στην Αμερική, ούτε στη Γερμανία, ούτε στον Καναδά για να βρούμε ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι λοιπόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στις χώρες φτωχές, διότι βεβαίως η μετανάστευση έχει να κάνει καθαρά με τη φτώχεια. Από την άλλη, ο καθηγητής νομικής σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκη, Στέφανος Παύλου, τονίζει ότι υπάρχουν φαινόμενα ρατσισμού στη χώρα. Στην Ελλάδα, η θεσμική διαχείριση της μετανάστευσης, όπως αναφέρθηκε και στο συνέδριο και πιστεύω θα αποτελέσει και κτήμα του συνεδρίου, είναι ένα ζήτημα το οποίο παραπέει ανάμεσα στην ανάγκη για ρύθμιση, από την άλλη μεριά όμως και στην ανάγκη για την αφομοίωση αυτών των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα. Τώρα, το αν υπάρχει ένα κλίμα ρατσισμού, αυτό νομίζω είναι η δεύτερη ερώτησή σας. Προκαταλήψεις υπάρχουν πάντα. Και προκαταλήψεις οι οποίες τροφοδοτούνται και από τέτοια τα μίντια μεγαλώνουν τις προκαταλήψεις. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ενώ η Ελλάδα υπήρξε ένας λαός και μια χώρα που έστειλε μετανάστες στην Ευρώπη, όπου στην Ελλάδα έχουμε οικογένειες που γεννηθήκαν στο εξωτερικό και ήρθανε στην Ελλάδα ή που έχουν μέλη τους στο εξωτερικό, παρόλα αυτά υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία πρέπει να μας κρατούν σε μια διαρκή εγρήγορση. Έχουμε φαινόμενα ρατσισμού. Την ίδια στιγμή όμως ο καθηγητής εγκληματολογίας Νέστορ Κουράκης σημειώνει ότι ουσιαστικά η εγκληματικότητα των μεταναστών δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κοινωνία. Ήδη αποτελούν ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να είναι ήσυχοι ότι οι μετανάστες προσφέρουν έργο υπέρ της χώρας μας και από αυτή την άποψη νομίζω ότι γενικότερα και το μέλλον είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Να πούμε ακόμα, πράγμα το οποίο συζητήθηκε και στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, ότι και ο νόμος 3386 του 2005 που προσπάθησε για μια τρίτη φορά στα τελευταία χρόνια
να θέσει σε τάξη το ζήτημα του πώς ένας μετανάστης θα μπορεί νόμιμα να εργάζεται και να διαμένει στη χώρα μας. Έχει μεν κάποια τροτά, αλλά οπωσδήποτε είναι προς την ορθή κατεύθυνση και με τις τελευταίες τροποποίησεις που γίνονται αυτή την εποχή, σίγουρα τα προβλήματα θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Χωρίς σπίτι βρέθηκε η οκταμελής οικογένεια του Αλή Ρεμτζή από τον Ίασμο, όταν πριν τρεις μέρες το σπίτι όπου διέμεναν πήρε φωτιά. Για αδιαφορία των αρμοδίων φορέων μιλά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκεται οκταμελής οικογένεια που κατοικεί στον οικισμό του Πολύανθου του Δήμου Ιάσμου. Πριν από τρεις ημέρες ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι της, τα αίτια της οποίας σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη Αλή Ρεμζή είναι βραχυκύκλωμα. Μετά το τυχές περιστατικό, η οικογένεια μεταφέρθηκε και διαμένει μέχρι και σήμερα με συγγενικά πρόσωπα. Πότε κάηκε το σπίτι? Έχει τρεις μέρες. Τρεις μέρες έχει. Δεν έχει να φάμε τίποτα, ψημιά, δεν έχει ό,τι λεφτά, ναι, τίποτα. Τι έγινε, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά? Για τρεις φορές πήρε φωτιά. Τρεις φορά πήρε φωτιά, ναι. Πήρε φωτιά. Το πρώτο πήρε το κουζίνα, πήρε. Δεύτερο πήρε το μάνα μου σπίτι. Τρίτη πήρε το δικό μου σπίτι σώνα. Από ποια αιτία, τι σας είπανε? Είπαινε ότι ήρθε ρέμα, πρώτο μέρα ήρθε ρέμα, τώρα... Βραχυκύκλωμα. Ναι, βραχυκύκλωμα πήρε ρέμα, δεύτερη ήρθε, σαρά, δεν μπορούν να βρουν πού πήρε φωτιά. Τρίτη φορά ήρθε, πήρανε τα ταβάνα απάνω, το σπίτι απάνω, κεραμίτα, βρήκανε, ανάμεινε φωτιά βγαίνει. Από φωτιά βρήκανε. Όταν έπιασε φωτιές ήταν μέσα. Ναι, μέσα είναι. Μόνο το παιδί είναι, γιος μου είναι σπίτι μέσα, τρώνε φαϊτό. Εμείς πηγαίνουμε από εκεί, γιας μου είπαινε, μας ελάτενε. Το γράψαν χαρτιά, πήγαμε από εκεί, ήρθε γιος μου, λέει, έλα, λέει, πατέρα, παπά, πήρε φωτιά σπίτι, σαν να τρέξουμε απάνω, λεωφορείο. Από εκεί ήρθε εδώ πέρα, θέλουμε νερό, τρέξουμε, ήρθαν αυτοί, το βράλανε, ρίξε νερό. Εσείς ζητάτε αυτή τη στιγμή να σας δώσουν λεφτά για να φτιάξετε το σπίτι από την αρχή, αυτό θέλετε? Δεν ξέρω εγώ. Θέλουμε να πάρουμε λεφτά, να δίνουμε μέσα, να κάνουμε ένα σπιτάκι, δεν θέλουμε να κάνουμε, μην μείνουμε έξω. Αυτό θέλουμε, παρακαλώ. Μου ήσουν εδώ όταν έπιασε φωτιά το σπίτι σου? Ναι, ήμουν εδώ. Τρόμαξες? Ναι, πήγα εγώ να πιάσω τα παιδιά. Μαμά φώναξε, έλα Ισγύρ, φωτιά πήρε. Και εγώ πήγα μετά πάνω, φώναξε παπά. Μετά ήρθαν εδώ και μετά ήρθαν προσβεστικοί. Και ήρθε Κομωτινή προσβεστική και έσβησαν τα φωτιά. Μετά φύγαμε Ίασμο. Μείναμε εκεί. Αν και από την πρώτη στιγμή η αστυνομία τους προσέφερε τα απαραίτητα είδη, παρόλα αυτά όμως, όπως επισημαίνει ο ιδιοκτήτης, κανένας φορέας δεν ενδιαφέρθηκε. Η αστυνομία ήρθε πρώτα μέρα. Ήρθε πρώτα μέρα ήρθε η αστυνομία. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα. Το πετρό μου σπίτι είναι η γυναίκα μαζί. Πήγαμε βόλτας, πήρε ένα τηλέφωνο, ελάτε, ερεμδίλη, πήρε φωτιά σπίτι σου. Σας έφεραν και κουβέρτες? Ναι, κουβέρτες έφερε, ναι. Ήρθαν, έφερε κουβέρτες φαϊτό, όλα κάψανε φωτιά. Τώρα που μένετε? Τώρα... Να μείνουμε Ιάσμος, θείο μου, σπίτι, να μείνουμε, ναι, πηγαίνουμε θεία μου, ίσως τι πηγαίνουμε, από εκεί κοιμάμαι. Όπως δηλώνουν οι γείτονες, η πολιτεία θα πρέπει να παρέμβει προκειμένου η οικογένεια να αποκτήσει στέγη. Κανένας, ούτε δημάρχος ήρθε τίποτα, ο κοινωνίος, ο δημάρχος, ακόμα δεν πήρε θέση να κάθε να βοηθήσει τον κόσμο, στο φτωχό το λαό. Ο παλιός δημάρχος, εχθές φωνάζανε και έλεγανε γιατί δεν πάει να κάνει ο Δήμαρχος αυτά, δεν ξέρω τι, για να τα βοηθήσει. Και εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και από αυτό άλλο τίποτα δεν ξέρω. Μόνο τη φωτιά που είδαμε πήρε φωτιά. Τρεις φορές φωτιά πήρε από το σπίτι. Βοηθάτε με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε? Πώς, τι να του βοηθήσουν, πες μου. Να του βοηθήσουν, πού να του βάλουμε? Έχει ένα σπίτι να του βάλουμε, δεν έχω. Ο καθένας έχει το σπίτι να βγει για να ζήσει. Ο άνθρωπος έμεινε έξω. Ούτε ρούχα έχει, ούτε φαΐ έχει. Τίποτα δεν έχει ο άνθρωπος.
Συνάντηση με τους Έλληνες ομογενείς που ζουν στο Αζερμπαϊτζάν πραγματοποίησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρύσα Μανολιά στο περιθώριο της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης του Οργανισμού Συνεργασίας των Χωρών του Εύξεινου Πόντου που πραγματοποιήθηκε 21 και 23 Νοεμβρίου στον Μπακού, μέλος της οποίας είναι και η κυρία Μανολιά. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συνάντηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρύσας Μανολιά με τους ομογενείς του Αζερμπαϊτζάν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων του Αζερμπαϊτζάν, Γιάννης Πιλίτζεφ, τόνισε τη σημασία της επαφής τους με εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής, καθώς και την προσπάθεια που καταβάλουν να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα μέσω μαθημάτων στην ελληνική κοινότητα, αλλά και ο ελληνικός πολιτισμός μέσω εκμάθησης χωρών και διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η σύμβουλος εκπαίδευσης Μαρία Μπίτσκα επεσήμανε τη σημασία και προς αυτή την κατεύθυνση της λειτουργίας του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπακού, όπου σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα 45 φοιτητές από το Αζερμπαϊτζάν. Όσον αφορά τη διακοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΣΕΠ κατά το διήμερο της συζήτησης στην Ολομέλεια, εκτός των αποφάσεων που ελήφθησαν για τα κύρια θέματα της συνέλευσης, που ήταν η εφαρμογή εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η παγκοσμιοποίηση ως απειλή για την πολιτισμική διαφορετικότητα, την Ολομέλεια απασχόλησε και το θέμα των διεθνών προσπαθειών ενίσχυσης των μελετών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την καταστροφή του Τσερνομπίλ, καθώς και το θέμα της οργανωτικής βελτίωσης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας αναβάθμιση του ρόλου και της προοπτικής του ΟΣΕΠ, επί των οποίων πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Αζερμπαϊτζάν, η κυρία Μανολιά είχε επίσης συνάντηση και με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Μπακού, κύριο Δημίδη, καθώς και με τον πρόεδρο και μέλη της Αζεροελληνικής Επιτροπής Φιλίας της Βουλής του Αζερμπαϊτζάν, κατά την οποία συζήτησαν θέματα σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, η κυρία Μανολιά δεσμεύτηκε από την πλευρά της να προωθήσει δια των Επιτροπών της Βουλής αιτήματα και θέματα που ετέθησαν κατά τη διάρκεια των επαφών της. Κατά των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση στην παιδεία τάσσονται ΚΚΕ και συνασπισμός, ενώ σχετικά μίλησαν στη Βουλή τόσο η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα, όσο και ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέκος Αλαβάνος. Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τάχθηκε η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα, στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Οι αγώνες στον χώρο της παιδείας για το ΚΚΕ είναι ένδειξη ελπίδας και υγιούς αντίδρασης για τις τοξικές επιλογές στον χώρο της παιδείας, τόνισε η κυρία Παπαρίγα, προσθέτοντας ότι ξετσίποτα γίνεται προσπάθεια να περαστούν ως αναβάθμιση, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είμαστε στην εποχή του Ροβισόνα για να μιλάμε για ελεύθερες επιλογές, γιατί τα λαϊκά στρώματα δεν τις έχουν. Την άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στην παιδεία είναι ενάντια στο εκπαιδευτικό σύστημα, εξέφρασε από την πλευρά του και ο πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέκος Αλαβάνος, με πρωτοβουλία του οποίου διεξήχθη η συζήτηση στη Βουλή. Ο κ. Αλαβάνος έδωσε έμφαση στη δημόσια εκπαίδευση, δηλώνοντας ανοιχτό στο διάλογο, όχι όμως, όπως είπε, στον αυταρχισμό, ενώ επέκρινε τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή ότι η ομιλία του χαρακτηρίζονταν από προγραμματικές δηλώσεις. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Δεν χρειάζεται τόση υποκρισία. Αναθεώρηση του άρθρου 16 σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Αν ειλικρινά πιστεύει κανείς ότι για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στα πανεπιστήμια αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η διέξοδο, νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Το αντίθετο ακριβώς θα συμβεί. Τυχόν δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει στην παραπέρα υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων. Πράγμα που θα έχει συνέπειες ιδιαίτερα για τα παιδιά των πιο χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, που σήμερα έστω με δυσκολίες, με οικονομικό κόστος, βρίσκουν διέξοδο στην ανώτη εκπαίδευση και έχουν ελπίζουν κάτι παραπέρα για τη ζωή. Για μας αυτό που προέχει είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας, του επίπεδου και της ποιότητας των σπουδών που παρέχει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται δαπάνες. Να σας θυμίσω ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε για την παιδεία το 5% του προϋπολογισμού και είμαστε ούτε στο 3%. Να σας θυμίσω ότι η χώρα μας είναι η τελευταία χώρα από τις 25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δαπάνες για την παιδεία και την έρευνα. Θεωρούμε ακόμα αρνητική εξέλιξη τη σύγκληση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στη θέση υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς πιστεύουμε πως το θέμα αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την αριστερά. Αφορά πρωταρχικά όλη την κοινωνία. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι η νέα γενιά, οι προοδευτικοί, οι δημοκρατικοί πολίτες θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο κίνημα, έτσι ώστε τον Ιανουάριο που θα γίνει συζήτηση
στην Επιτροπή της Βουλής να αποτραπεί μια τέτοια άσχημη εξέλιξη για τα πανεπιστήμια και τη χώρα μας. Έκκληση τώρα στους πολίτες της Κομωτινής κάνει η πρόεδρος του Φιλόπτωχου Αδερφότητας κυριών Κομωτινής, κυρία Νίκη Μουστάκα, ώστε να επισκεφθούν το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που θα πραγματοποιήσει και φέτος η Φιλόπτωχος και θα συνεισφέρουν έτσι με στόχο την οικονομική ενίσχυση των συμπολιτών μας που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες. Για ακόμα μια χρονιά, χριστουγεννιάτικο μπαζάρ διοργανώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης κυρίων Κομωτινής, που σε μηνιαία βάση βοηθάει οικονομικά 60 οικογένειες συμπολιτών μας, ενώ για τις Αγίες ημέρες που πλησιάζουν, ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά 40 οικογένειες. Το μπαζάρ θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Νοεμβρίου σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ξενία από τις 6 έως τις 10 μετά μεσημβρίας. Σκοπός φυσικά αυτής της εκδήλωσης είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες υποχρεώσεις τις χριστουγεννιάτικες που έχουμε, τόσο σε δέματα με τρόφιμα για τις αναξιοπαιδευτικές οικογένειες της πόλης μας, όσο και δώρα για τα παιδιά και να μπορέσουμε να στείλουμε και περισσότερα χρήματα στους φοιτητές, τους οποίους η Φιλόπτωχος βάσει προγράμματος κάθε μήνα βοηθάει. Έτσι λοιπόν μέσω της τηλεόρασης, μέσω του TV Ροδόπη, κάνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, ακόμα και τους άντρες, γιατί δεν ψωνίζουν μόνο οι γυναίκες και οι άντρες ψωνίζουν χριστουγεννιάτικα δώρα, να επισκεφτούν το παζάρι μας, γιατί και το κάθε ευρώ έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για μας, γιατί κατευθείαν το χρησιμοποιούμε στο να βοηθήσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται, τους συνανθρώπους μας να μην νιώσουν, έχουν έτσι κι αλλιώς διάφορα προβλήματα, τουλάχιστον τις μέρες των Χριστουγέννων να τις περάσουν άνετα και να μην λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους. Μικρή διακοπή για λίγες διαφημίσεις. Τα 30 χρόνια της γιόρτασε χτες η Χέν της Κομωτινής σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ξενία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί τοπικοί φορείς, η πρόεδρος της Χέν Ελλάδας καθώς και πλήθος κόσμου. Η ενίσχυση εθελοντικών δράσεων των γυναικών ως υπευθύνων πολιτών, η βοήθεια της γυναίκας κάθε ηλικίας και της νεότητας ανεξαρτήτως φύλου, ώστε να αναπτύσσονται πνευματικά, ψυχικά και σωματικά και να συμβάλλουν στην πρόοδο της χώρας τους και της παγκόσμιας κοινότητας, καθώς και η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας, συνεργασίας και φιλίας, είναι μόνο μερικοί από τους στόχους της Παγκόσμιας Χέν, της Γυναικείας Εθελοντικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 30 τοπικά κέντρα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, μία από αυτές και η Κομωτινή, όπου γιορτάστηκαν εχθές και τα 30 χρόνια λειτουργίας της τοπικής ΧΕΝ. Φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια δράσης της οργάνωσης στην πόλη. Η ΧΕΝ ξεκίνησε το 1976 όταν ένα κλιμάκιο γυναικών της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης έκαναν εδώ επαφές με γυναίκες της πόλης, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους και δέχτηκαν να δημιουργήσουν Χέν Κομωτινής. Από τότε λειτουργεί 30 χρόνια, απευθύνεται κυρίως στη γυναίκα, στη νεότητα αλλά και στα μικρά παιδιά. Τώρα στη Χέν έχουμε προγράμματα προτεραιοτήτων και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Στα προγράμματα προτεραιοτήτων είναι το πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης της γυναίκας, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες, όπως και όλα τα προγράμματα της Χέν, χωρίς καμία διάκριση. Είναι οι ομάδες βιβλίου, είναι η παιδική βιβλιοθήκη. Επίσης έχουμε και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, όπως είναι ένα τμήμα ζωγραφικής ενηλίκων, τρία τμήματα ζωγραφικής μικρών παιδιών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.